φίλοι μου, έχω ένα θέμα σήμερα, έχω μια κατασκευή, έχω ένα μήνυμα και ένα βιντεάκι. Α, και ένα ανεκδοτάκι, δεν είναι ανέκδοτο, απλά είναι αστείο. Έβλεπα τα σχόλια και με λέει ένας πιτσιρικάς, κύριε Γιάννη, γιατί μαλώνουν τη συνέχεια τα καναρίνια μου, το ζευγάρι μου, λέει, συνέχεια κυνηγούνται, μου λέει. Το ένα κυνηγάει το άλλο, το άλλο, το άλλο. Λέω, οι γονείς σου μαλώνουν καμιά φορά. Καμιά φορά, λέω και αυτά για να μην μαλώνουν, λέω και αυτά πουλιά είναι, ζευγάρι είναι. Και γελούσε και λέει, αχα κύριε Γιάννη, πλάκα έχετε. Λοιπόν, έτσι το ανέφερα τώρα γιατί μόλις τώρα το είδα. Έχω ακόμα ένα μήνυμα είχα, το οποίο έτσι λίγο με στεναχώρησε, αλλά περισσότερο στεναχωρήθηκε το παλικάρι. Μίλησα χθες με ένα παλικάρι και είπε ότι επειδή ήταν πολύ μακριά η απόσταση να στείλει ένα κλουβί, ήθελε να κάνει δωρεά. Μου λέει γίνεται να το κάνω κατάθεση στο λογαριασμό. Λέω κάτω ρε φίλε, ναι, λέω το έχω ξανακάνει. Λέει το ξέρω, το έχω δει. Και μου έστειλε τώρα σήμερα το παιδί, ενώ το έδωσα ας πούμε, το λογαριασμό μου, τα στοιχεία και αυτά. Και πικραμένο, πικράθηκε και μου λέει κύριε Γιάννη, δεν μπόρεσα. Λέει πήγα σήμερα στην τράπεζα, αλλά επειδή είμαι 14 χρονών, είμαι ανήλικος και δεν δέχτηκε η τράπεζα. Η γιαγιά μου δεν μπορεί, λέει, είναι άρρωστη. Οι γονείς μου είναι στη δουλειά, δεν μπόρεσα να πάω με κάποιον για να το κάνω και το σταμάτησα. Και το λέω φίλο μου, μη στεναχωριέσαι. Μόνο που το σκέφτηκε σαν ιδέα, λέω, φτάνει να πούμε. Φτάνει. Μόνο αυτό αρκεί να πούμε. Τον είπα να συνεχίσει έτσι, έτσι να είναι τσάκαλος να πούμε και όλα θα του έρχονται στη ζωή δεξιά, βολικά. Να είναι καλά. Και μη στεναχωριέσαι, φίλε μου. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Σου λέω, φτάνει μόνο που το ήθελες. Θα σας δείξω και την κατασκευή σε βιντεάκι του Παναγιώτη που έκανε για μένα, την οποία όμως θα την κάνω εγώ δώρο γιατί σας έχω πει έχω κάνει για μένα ήδη κατασκευή. Την έχει κάνει λίγο διαφορετική, έχει βάλει και τα ύστερα ο Παναής, έχει βάλει και κλαδάκια, θα τη δείτε στο τέλος του βίντεο. Θα σας δείξω και μια κατασκευή δικιά μου, έχω κάνει δύο φωλιές για κανένα έτσι, για τις γέννες τους, πριτς, αυτές οι δύο είναι για μένα όμως. Εντάξει, μη στεναχωρήσετε, θα κάνω και για εσάς όταν βρω χρόνο, θα κάνω και για εσάς για κληρώσεις πολλές ξύλινες ωραίες. Λοιπόν, εγώ έχω μια τρέλα, θα έχετε αναρωτηθεί πάρα πολύ και θα λέτε καλά ρε εσύ αυτός ο Γιάννης, δηλαδή, τόσο γεύτος είναι να πούμε, τόσο gypsy, killer. Όλα τα κλουβιά τα κάνει μόνος του να πούμε, δεν πάει να δώσει κανένα φράγκο να αγοράσει. Δεν είμαι τσιγκούνης παιδιά καθόλου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Άμα δω ένα πράγμα που μου αρέσει, θα το πάρω χωρίς δεύτερη κουβέντα και ντούκου. Δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου μετρητά, παιδιά. Ούτε δόσεις. Ποτέ. Ποτέ. Είναι άλλο πράγμα να το φτιάχνεις μόνος σου. Καταρχάς, ανοίγει το μάτι σου, ανοίγει το μυαλό σου. Παίρνεις ιδέες. Δίνει ο εγκέφαλός σου δικές του ιδέες. Σκέφτεσαι πώς θα το κάνεις. Τι να αποφύγεις. Τι δεν σε βολεύει, ας πούμε, σε ένα κλουβί του εμπορίου, λες, το πολύ, πολύ λερώνει το κλουβί. Πολύ λερώνεται από τον ήλιο, ασπρίζει, σπάει το πλαστικό του, δεν αντέχει, πέφτουν οι τροφές κάτω στο σπίτι όταν τα έχω το χειμώνα, φωνάζει η μαμά μου, φωνάζει η γυναίκα μου, πούπουλα κουτσουλιές. Και βρίσκεις έναν τρόπο με τις δικές σου κατασκευές να τα αποφύγεις όλα αυτά, όπως κάνω και εγώ. Εγώ είμαι λάτρης του ξύλου. Δώσε μου ξύλο. Τόνους ξύλα φέρνω και να φτιάχνω. Να φτιάχνω, αρκεί να έχω χρόνο. Αλλά μην μου πεις για μεταλλικές κατασκευές και για αλουμίνιση, τέτοια δεν γουστάρω. Ξύλο μ' αρέσει. Και μ' αρέσει να φτιάχνω μόνος μου. Και δεν το κάνω και το έχετε καταλάβει σίγουρα, έτσι. Απλά έτσι μου ήρθε να το πω. Το κάνω επειδή μ' αρέσει, παιδιά. Κάθομαι, σκέφτομαι, περνάω την ώρα μου, το χρόνο μου όμορφα, όμορφα. Δημιουργώ. Προσπαθώ να κάνω πατέντες καινούριες δικές μου. Είναι μια διαδικασία, παιδιά, φοβερή. Πιστεύω το καταλαβαίνετε και εσείς και ειδικά όσοι καταπιάνεστε με όλα αυτά και κάνετε. Εγώ έχω κάνει και από ό,τι έχετε δει και ξαπλώστερες και σαλονάκια με ξύλα από παλέτες στο παραθυριστικό μου. Σας τα έχω δείξει. Μ' αρέσει να τα κάνω μόνος μου, παιδιά. Αν μπορείτε και εσείς να το κάνετε, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάλι με έπιασε λογοδιάρεια. Πάμε να δούμε το βίντεο πώς κατασκεύασα τις δύο φωλιές. Είναι πανεύκολο, παιδιά. Όποιος θέλει να το κάνει, όποιος γουστάρει, σου λέει: γιατί να πάω να πάρω ρε παιδί μου, αφού τα χέρια μου πιάνουνε. Να κάνω εγώ μια φωλιά έτσι να τη γουστάρω, να πούμε. Δείτε το βίντεο, θα σας βοηθήσει. Είναι πανεύκολο. Μπορείτε να το κάνετε και με απλά ξύλα και οποιαδήποτε στιγμή. Και χωρίς κόστος, έτσι, μηδέν κόστος. Και να δούμε στο τέλος και το βιντεάκι του, την κατασκευή του Παναγιώτη Τουτά, έτσι. Άντε, φυλάκια.
Τα μόνα υλικά που θα χρειαστούμε είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Ξύλα, 4 πιχάκια, μια κολλητική ταινία, μια κόλλα ξύλου και βίδες, τις οποίες δεν τις έχω εδώ. Θα κόψουμε ένα στρογγυλό κύκλο στη μέση για να μπει φωλιά. Το ξύλο είναι 15x15 και έχουμε και άλλα 4 κομμάτια, τα οποία είναι ολόκληρα χωρίς την τρύπα. Άρα έχουμε 4 ξύλα 15x15 και ακόμα ένα 15x15 με την τρύπα. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε τις δύο φωλιές. Είναι μια εύκολη κατασκευή. Μπορεί να την κάνουν και οι πιτσιρικάδες αυτοί εδώ, ανέξοδοι και ευχάριστοι. Έχουμε τα 3 πρώτα τμήματα των ξύλων, τη βάση με τον κύκλο η οποία, στην οποία θα μπει η φωλιά. Έχω βάλει ήδη κόλλα, θα βάλω τώρα και στο ένα πιχάκι, στις δύο του πλευρές. Προσωρινά θα το βάλω το πιχάκι αυτό, θα δείτε γιατί, και αυτό και το άλλο. Στην αρχή θα το βάλω ίσα ίσα να σταθεί, γιατί τώρα το κάνω σπίτι, δεν έχω εργαλεία εδώ που να το κρατήσουμε. Εντάξει, η κόλλα που χρησιμοποιώ είναι πολύ καλή, δηλαδή αμέσως αρπάζει. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Θα μου πείτε γιατί να τα βγάλεις από τη στιγμή που τα κολλάς. Θα τα βγάλω γιατί όπως βλέπετε είναι στη βάση του κλουβιού, δηλαδή εκεί που θα, θα κάθεται η θηλυκιά και θα την ενοχλούν αυτά τα πιχάκια. Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα τα βάζω αυτά μόνο και μόνο για να συνεχίσω τη δουλειά μου, δηλαδή για να κρατηθούν και να μην πέσουν. Όποιος έχει και σιλικόνη μπορεί να το κάνει και με σιλικόνη. Και άμα είναι ειδικά θερμαντική σιλικόνη είναι ακόμα καλύτερα, γιατί την σφίγγει αμέσως, παγώνει και είναι και αθάνατο. Θα βάλω στην πάνω επιφάνεια, στην άκρη, μια γραμμή κόλλα. Και γύρω γύρω θα βάλω και στο κομμάτι, στις τρεις πλευρές. Τι θα γίνει με τον κοροναϊό, ρε παιδιά, να πούμε. Άντε να πάμε για κάνα ψάρεμα, ρε, που έχουμε χαζέψει μες στα σπίτια μας, ρε. Τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ασχολούμαι. Θα παίξω τη μουσικούλα μου, τη κιθάρα μου, θα κάνω τα βίντεό μου, θα κάνω τις κατασκευές μου. Περνάει η ώρα. Τι να κάνω. Βρίσκω τρόπους. Ο άνθρωπος πάντα βρίσκει τρόπους. Αλλά εντάξει, παράγεινε, παιδιά, κλείνει χρόνος να πούμε. Ξέρεις τι είναι να πάρεις αυτοκίνητο και να χαίρεσαι που πηγαίνεις στη δουλειά μόνο και μόνο για να το οδηγήσεις, γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά αλλού. Μεγάλη πίκρα. Λοιπόν, το κολλάμε από την εσωτερική πλευρά, έτσι. Είναι κανονισμένα όλα αυτά 15x15 ακριβώς κομμένα. Όσοι δεν έχετε γερή κόλλα θα τα αφήσετε κάνα 5 λεπτό, 10 λεπτό να στεγνώσει. Εγώ επειδή η κόλλα μου αυτή είναι γερή, τα βγάζω κατευθείαν, χωρίς να διακόψω ούτε καν το βίντεο. Θα ενισχύσω λίγο την κόλλα η οποία έχει φύγει ήδη. Και θα τη βάλω τώρα κάθετα στην πίσω μεριά, όπως βλέπετε. Εκεί που δεν εμποδίζει και ψηλά και όλα, εκεί που δεν εμποδίζει το καναρίνι. Γιατί πολλές φορές θα είναι και τα μικρά, θα μεγαλώσουν μέσα, θα μπαίνει και ο αρσενικός με τη θηλυκιά, θα είναι και τα δύο μαζί και πρέπει να έχει λίγο χώρο η φωλιά, δηλαδή να μην έχει γωνίες και τα εμποδίζει. Κόλλησε το βίντεο σε μια φάση, δεν πειράζει. Το ίδιο θα κάνω και με το άλλο πιχάκι, θα το κολλήσω και αυτό κάθετα, στην πίσω πλευρά έτσι όπως βλέπετε. Ας πιούμε και λίγο τσαγάκι, στην υγειά σας. Αχ, χαμομήλι να πίνετε παιδιά, γιατί δεν έχει καφείνη. Όλα τα άλλα έχουν καφείνη. Το μόνο τσάι που δεν έχει καφείνη είναι το χαμομήλι. Αν και τα άλλα μου αρέσουν πολύ, είναι περισσότερο από το βουνού, το απάσινα αυτά. Αλλά όταν πίνεις 3 καφέδες τη μέρα και πίνεις και ένα τσάι μετά, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω πολλά λέω. Θα βάλω μια ταινία πολιτική για να το κρατήσω έτσι, να μην φύγει, μέχρι να στεγνώσει. Θα
παλικό ψωμί τα δόντια μου, γιατί το ψαλί δεν ήξερα που το είχα εκείνη τη στιγμή. Ακόμα ένα κομμάτι θα βάλω λίγο πιο χαμηλά, από την πίσω πλευρά. Και χωρίς τα πιχάκια, κρατάει, αλλά δεν το ρισκάρω, γιατί έχεις να κάνεις με ζώλες τώρα, έτσι μπορεί να πέσει βάση από το βάρος και να πέσουν τα μικρά, να πάθουν ζημιά, να τρομάξουν, να τρομάξει η μάνα, να τρομάξει τον μπαμπάς, και είναι αμαρτία. Γι' αυτό το κάνουμε όσο μπορούμε πιο γερό. Θα βάλω βέβαια και βίδες, έτσι, γι' αυτό βάζω τα πιχάκια, επειδή τα ξύλα είναι λεφτά, δεν μπορείς να βάλεις ούτε καρφάκι ούτε βιδάκι, θα σκιστεί, θα ανοίξει τα δύο το ξύλο. Και γι' αυτό βάζω τα πιχάκια, για να πιάσει βίδα εκεί πέρα. Οι οποίες βίδες θα προεξέχουν, γιατί δεν είχα πιο μικρές, αλλά μετά θα τις λιμάρω, θα τις κόψω για να μην τραυματιστεί κανένα πουλάκι. Λοιπόν, ωραία, περάστηκαν και τα πισινά τα κάθετα. Τώρα μας μένει να βάλουμε τα άλλα δύο πιχάκια και στη συνέχεια να βάλουμε και την σκεπή από πάνω. Και έχει τελειώσει η κατασκευή, είδατε ότι είναι πάρα πολύ απλή. Η μόνη δυσκολία είναι το να κόψεις τα ξύλα. Εντάξει, κάποιος που έχει έστω ένα πριονάκι θα κάνει τη δουλειά του. Θα κολλήσουμε και αυτό στην άκρη, ώστε να μην εμποδίζει στο πουλί. Τώρα πιμπάνουμε εκεί που θα μπει η σκεπή, θα βάλουμε κόλλα στα πιχάκια και στα δύο κάθετα, έτσι, θα βάλουμε από λίγο. Εκεί δεν χρειάζεται κάτι άλλο να βάλουμε, θα πιάσει καλά η κόλλα. Θα μπουν και οι βίδες, θα μου πείτε, δύο στο κάθε πιχάκι. Θα μπει και η σκεπούλα. Όποιοι θέλετε μπορείτε να αφήσετε και λίγο κενό, έτσι να παίρνει και λίγο φως. Γιατί συνήθως οι περισσότερες φωλιές είναι ανοιχτές, αλλά τα καναρίνια θέλουν να, έχουν, να μην τα βλέπουν, να βλέπουν μόνο μπροστά. Να ξέρετε, να μην έχουν το νου τους, δηλαδή πάνω, κάτω και πίσω. Ωραία, θέλουν μόνο μπροστά για να έχουν μια σιγουριά, μια ασφάλεια. Να βλέπουν δηλαδή μόνο τον αρσενικό και το κλουβί μπροστά. Ωραία. Αυτή η βάση που έχω από κάτω είναι την κατασκευή μου και την έβαλα τώρα εκεί για να κάνω τη δουλειά μου. Να βάλουμε και τενιούλα ξανά την άλλη πλευρά για να δέσει καλά. Κάτσε να βρούμε και την άκρη τώρα, γιατί νομίζω ότι φούρουσε και τη γυαλιά εκείνη την ώρα. Η μέθοδος του δοντιού. Πολύ ωραία. Όποιος δεν έχει ξυλόκολλα μπορεί και με βρεζινόκολλα να το κάνει. Βέβαια, η ξυλόκολλα είναι καλύτερη γιατί μπαίνει μέσα στους σπόρους και δεν είναι με το ξύλο, γίνεται ένα. Ώρα για τρυπάνι. Αυτό καλό είναι να το αφήσετε να ξεραθεί μια ώρα. Εγώ δεν το άφησα καθόλου, παιδιά. Το βίντεο είναι κατευθείαν, είναι στα κάτω. Δεν έχω κόψει τίποτα. Μόνο τα βιντεάκια ακόμα για να τα ενώσω μετά. Αλλά χρονικά. Είναι ατόφιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει στεγνώσει καν ακόμα και θέλει προσοχή. Απλά εγώ όταν κάνω ένα βίντεο, παιδιά, θέλω να το τελειώνω. Με πιάνει έτσι ένα καλό άγχος και θέλω να το τελειώσω για να προλάβω να το ανεβάσω. Ενώ μπορούσα να το αφήσω να στεγνώσει, με την ησυχία μου αύριο να το βιδώσω και να το ανεβάσω αύριο. Αλλά έχω αυτή την τρέλα. Τι κάνουμε τώρα.
Όπως βλέπετε, οι μητούλες σε προεξέχουν από τις βίτες, έτσι, επειδή είχα πιο μεγάλες, δεν είχα πιο μικρές εκείνη τη στιγμή. Αλλά θα τις τροχίσω αυτές, γιατί είναι επικίνδυνο και έτσι, θα δραματιστούν τα πουλάκια εκεί πέρα. Τώρα να το κόψω εδώ το βίντεο, γιατί τώρα οι βίτες, εντάξει, να μην φάει τόση ώρα, έτσι. Κόβω το βίντεο εδώ πέρα και πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ωραία, θα αφαιρέσουμε και τις ταινίες τώρα. Λάμπρα. Θα πάρουμε και την πλαστική τη φωλιά. Πλακ. Εφάπτει τέλεια όπως βλέπετε.